Ήσουν. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμως. Κατά τη γνώμη σου, γιατί έφυγε ο Μανώλης? Κουράστηκε ή γιατί φεύγει σε αυτή τη φάση ο Μανώλης από το Κοινοβούλιο, που παρά την ηλικία του έδινε μάχες και φώναζε? Γιατί προχθές τον είδα στην πλατεία του Άμστερνταμ, στην Ντάμ Σκουέρ. Τον είδα να φωνάζει στην Ντάμ Σκουέρ. Μου έκανε εντύπωση μπροστά από όλο το πλήθος. Ο Μανώλης το είχε δηλώσει ότι θα είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά θα έφευγε. Το ήταν αποφασίσει. Εντάξει, φαινόταν από την αρχή ότι θα πάει ο κύριος Μιλιώσης θέση του, αλλά... Δεν ξέρω. Πώς σας φαίνεται τώρα πια ο συνασπισμός? Εσείς τον έχετε ζήσει, ναι, από την ίδρυσή του. Ναι, από το συνασπισμό. Έτσι με το χέρι στην καρδιά. Εάν είσαστε στο Κοινοβούλιο, θα ψηφίζατε αυτό το πράγμα ως παλιός συνασπιστής? Από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, λοιπόν. Η ερώτηση είναι λίγο... έχει λίγο ασάφεια μέσα. Θα ψήφιζα αν ήμουν στο Κοινοβούλιο. Κύριε Τράγκα, ακόμα δεν έχουν έρθει μέτρα που να ξέρουμε το τι είναι. Όλα μιλάμε με το θα. Δηλαδή, η αντιπολίτευση θα φέρουν τα μέτρα. Κάποτε όταν ήταν κυβέρνηση, μην ψηφίζετε εκεί γιατί θα κάνουν αυτό. Μένα στην πολιτική αυτό δεν μου αρέσει. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Δηλαδή, βγήκε ένα κόμμα, είπε στον ελληνικό λαό ξεκάθαρα, εξέφρασε το πρόγραμμά του και ψηφίστηκε με μια αρκετά μεγάλη πλειοψηφία. Έγινε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και, κύριε Τράγκα, διαπραγματεύεται. Εδώ ο κύριος Πλεύρης προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος, είπε διαπραγματεύεται με βάση την ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση το πρόγραμμα διαπραγματεύεται η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας και τουλάχιστον διαπραγματεύεται, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν διαπραγματεύονταν. Όσον αφορά για τις θέσεις εργασίας που δεν άκουσα πριν... Δεν είναι επιτυχής διαπραγμάτευση όμως. Το ΦΠΑΟ ΕΝΦΕ ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Ακόμα... δεν φαίνεται για επιτυχής, ναι, διαπραγμάτευση. Ακόμα δεν τελείωσε γιατί, όμως. Ακόμα δεν τελείωσε. Θα πάρουμε ένα μνημόνιο πάλι, ναι, ενδιάμεσο. Ναι, θα πάρουμε ένα μνημόνιο. Ναι, ακόμα θα. Δεν τελείωσε. Οι προτάσεις σας μόνο είναι μνημόνιο, δηλαδή. Κύριε Πλεύρη. Μόνο οι δικές σας προτάσεις. Σας παρακαλώ. Διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης. Βγήκε ένα κόμμα και είπε τις θέσεις του. Και ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να έρχονται οι Ευρωπαίοι που θέλουν να έχουμε μια κοινή Ευρώπη, ένα κοινό σπίτι και να σου λένε έχεις δεσμευθεί. Όχι, δεν δεσμεύτηκα εγώ. Δεσμεύθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να δεσμεύει έναν λαό. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι για τους μεγάλους οργανισμούς τους διεθνείς υπάρχει συνέχεια του κράτους. Ναι, συνέχεια εκτός του κράτους. Εκτός αν είχαμε επανάσταση ή είχαμε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια συνέχεια στις του κράτους. Στις δημοκρατικές διαδικασίες υπάρχει συνέχεια, ναι, του κράτους. Υπάρχει συνέχεια του κράτους, αλλά από εκεί και πέρα όμως κανένας νόμος δεν είναι νόμος όταν έρχεται σε αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα, με το κοινωνικό σύνολο. Και πρέπει να προστατευτεί το κοινωνικό γιατί σύνολο. Γιατί είχαμε νόμους δηλαδή εδώ 5 χρόνια. Δεν ήταν τα μνημόνια τα οποία έχουν υπογραφεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Με επιβολή οδηγιών από ξένους. Ακριβώς. Δεν είχαμε παραγωγή δικαιολογική μας. Ακριβώς. Τιμά τον ελληνικό λαό το να υπογράφω. Τώρα δεν κάτι θα είναι πάλι... το υπαγορεύει. Συγγνώμη, και τώρα μετά από αυτή τη συμφωνία δεν θα υπάρχουν οδηγίες και έλεγχος για ψήφιση νόμων. Επιτρέψτε μου, κύριε Δράγκα, και συγκεκριμένα στο Κοινοβούλιο να υπάρχουν βουλευτές υψηλόβαθμα στελέχη των δύο παλαιών κομμάτων, τα οποία ορθώς ο λαός τους έφερε στην αντιπολίτευση, λοιπόν, να λένε υπογράφω, αλλά δεν έχω διαβάσει και το νομοσχέδιο. Τα ξεχνάμε. Αλλά υπογράφω και ό,τι να είναι. Λοιπόν, για θέσεις εργασίας. Για ποιες θέσεις εργασίας άκουσα προηγουμένως? Με 400 ευρώ ένα ζευγάρι, 400 και 400, 800 μπορούν να κάνουν οικογένεια. Γιατί με 400 είναι ο άνθρωπος. Το ακριβώς. Όταν είναι μόνος το του. Ότι δεν τους προσλαμβάνει κανείς και με 400 είναι. Εσείς πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω, κύριε Τράγκα. Μπορεί να αυξήσει τα 400 που πέφτουν. Επιτρέψτε μου να τελειώσω, να ολοκληρώσω. Και τα διαπραγματεύονται αν έχει. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί, ας μου επιτραπεί ο Πρωθυπουργός, πραγματικά τον οποίο. Αρκετές φορές του σφίξα και το χέρι. Λοιπόν, πραγματικά διαπραγματεύεται με παρησία και παλικαριά. Γιατί? Για την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Για την αλληλεγγύη. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε, κύριε Τράγκα. Την Ευρώπη των λαών. Την Ευρώπη της αλληλεγγύης. Την Ευρώπη των ανθρώπων. Των εργαζομένων. Στις Βρυξέλλες δεν φαίνεται.
Έχετε δίκιο, αλλά έρχεται και βάζει φόρους, κύριε Ακημίδη μου. Έχετε σε αυτά όλα έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ποιος διαφωνεί με αυτά που λέτε? Εγώ εδώ έρχεται ένα γραπτό όμως που φαίνεται ελληνικές προτάσεις. Ναι. Και να σας πω το δυσάρεστο, δεν είναι καν τρίτο μνημόνιο. Είναι τροποποίηση της πέμπτης αξιολόγησης του Σαμαρά εν τέλει. Δεν νομίζω. Τι είναι? Δεν νομίζω καθόλου. Εφόσον έχει γίνει η αποτύπωση των κενών. Και εδώ έρχομαστε να κάνουμε ένα σουάπ, κύριε Ακημίδη. Παίρνουμε μέτρα 7 δις ή 9 ή 11 όσα είναι, για να πάρουμε τι ακριβώς? Τη δοσούλα για να πληρωθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων του Σαββατό. Επειδή η κυβέρνηση είχε να αναστήσει ένα πτώμα. Βεβαίως. Μπορεί να έφερε μερικά μέτρα. Πτώμα, έτσι, όπως το λέτε. Πάει και τα συζητάει, ναι, κάνοντας ένα βήμα πίσω. Αλλά τι παράλληλα πρέπει να έχει στο όραμά της, και το έχει, δύο βήματα μπροστά. Ο Μίκης ο Θεοδωράκης είπε σε αυτό το υπερήφανο παιδί μου, που λέτε και το πολύ ικανό, μην ακολουθήσεις τον δρόμο των προκατόχων σου. Δεν θα σου φέρει άλλο αποτέλεσμα. Είναι η συνέχεια της ρίσης του Μίκη. Επιτρέψτε μου ότι δύο βήματα μπροστά. Και εκείνα τα βήματα μπροστά, το όραμα, πρέπει να είναι ανάπτυξη και θέσεις εργασίας με αξιοπρέπεια, για να μπορέσει να βγει ο Έλληνας πλέον από εκεί των οποίων τον έχουν βάλει. Τον έχουν βάλει στην πάντα, τον έχουν κατατροπώσει και έχει χάσει την αξιοπρέπεια, το κύρος του. Πρέπει να το ανακτήσουμε. Αλλά αυτό κάνει σήμερα η κυβέρνηση της Εθνικής Παιδείας. Σήμερα κλείνουν τα, ακούστε με τι σας λέω, έχω γνώση προσωπική, ναι, τα περιφερειακά ενεχειροδανειστήρια. Ναι. Που πήγαινε ο ελληνικός λαός και ακούμπαγε τα δόντια του, κλείνουν και αυτά. Ούτε δόντια έχουμε πια. Κλείνουν και αυτά. Που πήγαινε ο καθένας και ακούμπαγε τον πόνο του. Κλείνουν και αυτά. Λοιπόν, εγώ μιλάω για μα έφεραν οι προηγούμενε κυβερνήσει. Μα δεν έριξε κανεί ευθύνε. Δεν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ των 5 μηνών. Μα δεν έριξε κανεί ευθύνε. Δεν μπορεί, δηλαδή, άκουγα, συγγνώμη λίγο, ένα δευτερόλεπτο. Να το προστατεύσουμε ένα απολύτω. Παρακαλώ πολύ, ένα δευτερόλεπτο. Άκουγα κάπου σε ένα κουρίο που πήγα να κουρευτώ ότι μου φάγανε, λέει, χρήματα και μου φάγανε αυτά τα οποία είχα καταθέσει. Και του λέω, πότε έγινε αυτό? Το 2010. Α, έτσι του λέω, γιατί αυτός θα μας τα φέρει. Λοιπόν, δεν είναι συζητήσεις αυτές. Λοιπόν, δηλαδή, μας κλέβει κάποιος και μετά έχουμε την απέτηση από τον άλλο. Δηλαδή, από πότε θα σας κρίνουμε, λοιπόν, σας καταλάβω. Στα 10 χρόνια ποτέ θα σας κρίνουμε. Λοιπόν, πέντε μήνες στη διαπραγμάτευσή σας, ναι, δεν θα την κρίνουμε. Μα εσείς δεν διαπραγματευθήκατε ποτέ. Εμείς είχαμε 1,5 δις και εσείς 8. Άμα δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Οι οποίοι υπογράφανε, εμείς λέγανε οι εταιρείες. Εμείς είχαμε μέτρα 1,5 δις να πάρουμε και εσείς 8. 8 δις μέτρα. Δεν διαπραγματευθήκατε. Τέλος, τέλος.